Την ώρα που οι φορείς του Ρεθύμνου σηκώνουν τα μανίκια για να προετοιμαστούν για το δύσκολο αντιπυρικά καλοκαίρι που έχουν μπροστά τους, κυρίως στο νότο που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, η ίδια η πολιτεία εξακολουθεί να κλείνει ερμητικά τα αυτιά της στην έκκληση της τοπικής κοινωνίας για την αναβάθμιση σε δέλτα τάξη του πυροσβεστικού κλιμακίου στα Δαριβιανά του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Και προχθές πάλι έστειλα επιστολή στον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που επισημαίνω τον κίνδυνο της καινούργιας πάλι περίοδου που έρχεται της αντιπυρικής. Θέμε οπωσδήποτε να γίνει αυτή η αναβάθμιση του κλιμακίου και θα προσπαθούμε μέχρι να γίνει αυτό. Πρέπει και η πολιτεία όμως να ακούσει τη φωνή μας. Και ενώ βάσει των στοιχείων της πυροσβεστικής, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι από τους πρώτους πυρόπληκτους δήμους της Ελλάδας, καθώς δοκιμάζεται από επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια, η πολιτεία κατάφερε και φέτος να αφήσει εκτός του σχεδιασμού της την αντιπυρική θωράκιση του Άι Βασίλη. «Δεν αντέχουμε να ξαναζήσουμε τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2022», υπόθηκε εμφατικά στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Ρέθυμνο. Είναι κάτι που επιβάλλεται να γίνει. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε εισακουστεί, οπότε συνεχίζουμε όπως είμαστε. Πυροσβεστική αντιπεριφέρεια και Δήμοι βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού για την πρόληψη των πυρκαγιών. Στον Άι Βασίλη, μάλιστα, η εθελοντική ομάδα που δημιουργήθηκε φέτος θα έχει στη διάθεσή της 40 πυροσβεστικά οχήματα εθελοντών, ώστε μόνοι τους οι ίδιοι οι κάτοικοι να προστατεύσουν την περιοχή τους. Ο ρόλος του Δήμου, της πολιτικής προστασίας, με αυτή την πολυάριθμη ομάδα των εθελοντών, είναι πολύ σημαντική. Ενισχύεται το Νότιο Ρέθυμνο με κάποιους υπαλλήλους οι οποίοι είναι στη διαδικασία της πρόσληψης από παλιούς πίνακες. Υπάρχει στο σχεδιασμό μας η διασπορά κάποιων δυνάμεων και η εισήγηση ακόμη περισσότερων τις δύσκολες μέρες. Με το υπάρχον προσωπικό δεν θα έχουμε απώλεια περιπολικών οχημάτων και αξιωματικών. Προσπαθούμε προς την κατεύθυνση αυτή να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πυρκαγιά εκδηλωθεί. Και εμείς οι πολίτες θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς των ιδιοκτησιών μας, έτσι ώστε να μην προκαλούμε εμείς οι ίδιοι τις πυρκαγιές που πολλές φορές είναι ομιγέννητο και φωνικές. Σε ανθρώπους αναφέρομαι, αλλά και σε καταστροφές περιουσιών. Σε ό,τι αφορά δε στην προστασία του φοινικόδασου του Πρέβελη, που σκοντάφτει στη γραφειοκρατία, αναμένεται νέα συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που έχουν ανακύψει και να βγει στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη, βάση της οποίας θα γίνουν συγκεκριμένα βήματα για την πυροπροστασία και του φοινικόδασου, αλλά και του κουρταλιώτικου φαραγγιού, με την ελπίδα πως μέχρι τότε οι δύο αυτές περιοχές φυσικού κάλους του Νότου δεν θα παραδοθούν στις φλόγες.